Καλημέρα σας. Έχουμε στο τηλέφωνο. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε την δική σας εκδοχή, την ιστορία, σε σχέση με τις καταγγελίες και τις κατηγορίες που υπάρχουν εναντίον σας για τον ξυλοδαρμό τρόφιμης. Όντως, χτυπήσατε αυτή την 29χρονη κοπέλα στο πρόσωπο και τι είχε προηγηθεί? Γεια σας. Ξέρετε, εγώ στο Άγιο Στέφανο, στο Ίδρυμα, δουλέψω 9 πρώτη χρόνια, παραπάνω από 5-6 το χρόνια. Είστε 6 χρόνια υπάλληλος, ναι. Ήσασταν. Και είμαι ένι Κυπρέα. Ναι, το αντιληφθήκαμε αυτό. Ναι. Ναι. Και ο τούτα για Ίδρυμα νομίζω μεγάλο το πρόβλημα, γιατί εγώ ξένο. Εννοείται ότι σας αντιμετώπιζαν διαφορετικά γιατί είσαστε ξένοι? Ναι, ο ναι. Τούτο το πρόβλημα... Άλλοι συνάδελφοί σας αντιμετώπιζαν διαφορετικά? Η διεύθυνση του Ιδρύματος, ποιος? Ξέρετε, ότούτα, σοβαρά κάπου το λέω, ότούτα βράδυ που εγώ ήρθα στο δουλειά μου. Ναι. Σας ακούμε. Απλά να πούμε στους τηλεθεατές ότι λόγω του ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα της κατανόησης και της συνεννόησης στην ελληνική γλώσσα, οπότε γι' αυτό υπάρχουν και διακοπές. Ναι, πέστε μας. Πέστε μας όμως, ακόμη και αν υπήρχε πρόβλημα διαφορετικής αντιμετώπισης σας, αν υπήρχε ξενοφοβία, όπως ισχυρίζεστε εσείς, από συναδέλφους σας προς το πρόσωπό σας, τι σχέση έχει αυτό με το περιστατικό που αφορά τον ξυλοδαρμό μιας τρόφιμης, γιατί εσείς κατηγορήσετε γι' αυτό? Τι χτυπήσατε? Ναι, να... Ναι. Ναι. Είστε ο σύζυγος της κυρίας. Μπορείτε να μας κατανοήσετε καλύτερα στα ελληνικά. Ωραία. Ναι. Μεταφέρτε τη στην ερώτηση να μας απαντήσει, λοιπόν. Την είχε χτυπήσει την 29χρονη τρόφιμο η σύζυγός σας? Χτύπησε την 29χρονη. Ποτέ στη ζωή της, λέει, δεν έκαμε ένα ψήγραμμα. Μάλιστα. Τα τραύματα που έφερε η συγκεκριμένη τρόφιμος, από πού προήλθαν, αν μπορεί να μας πει? Τα τραύματα, τα χτύπημα, πώς θέλετε, αν μπορεί. Δεν γνωρίζει, γιατί μετά από μια ώρα σχόλαζε. Ναι. Και δεν καταγγελθήκε να απευθείας η υπόθεση στην αστυνομία. Μετά από την επόμενη ημέρα ήρθα και στην Λαβαντή. Ναι. Αλλά επειδή την αντιμετωπίζασαν ορισμένοι που το ίδρυμα, ότι ήταν ξένοι και είχαν τα μαζί της. Θέλετε να πείτε ότι κάποια άλλη φροντίστρια πιθανόν να τη χτύπησε ή να τραυματίστηκε συγκεκριμένη τρόφιμος και ήθελαν να τα ρίξουν στη σύζυγό σας? Μάλιστα. Ναι. Η ίδια τι ανέφερε στην αστυνομία? Έχει δώσει ονόματα δηλαδή για άλλες φροντίστρες που υποψιάζεται ότι μπορεί να χτύπησαν την 29χρονη? Δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσω. Ναι, ρωτήστε τι. Αναφέρετε εδώ στα άλλα ονόματα. Όχι, δεν αναφέρεται. Δεν έχει πει δηλαδή ότι γνωρίζει και άλλα ονόματα συναδέλφων της που χτυπάνε τρόφιμους στο συγκεκριμένο ίδρυμα? Επειδή κάτι τέτοιο αναφέρθηκε στην κατάθεσή της. Είστε στην αστυνομία ότι γνωρίζεις άλλες που χτυπήσα την άλλα μωρά? Ναι. Όχι, δεν για τον λόγο ότι φοβάται για αυτή. Ναι, αλλά υπάρχουν περιστατικά όμως, λέει η ίδια. Υπάρχουν περιστατικά, υπάρχουν. Ναι. Σας τα έχει αναφέρει, ας πούμε, ερχόμενη σπίτι από τη δουλειά. Και τι σας λέει δηλαδή? Και γιατί δεν αναφέρθηκαν αυτά τα περιστατικά? Γιατί δεν τα κατήγγειλε η ίδια στο κάτω-κάτω της γραφής? Ήταν ο δικηγόρος, είπε να με. Ο δικηγόρος να μην πει τίποτε, οτιδήποτε στο δόν. Φοβάται και τούτη, γιατί ξένηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λέει ότι η ίδια τώρα πιστεύει ότι χτυπήθηκε από άλλη συνάδελφό της, αν καταλάβαμε καλά. Ή από μόνος του ή από άλλο, κάποιον άλλο, γιατί από καιρόν ήθελα να την σταματήσουν και δεν βρίσκαζε όποιον...
Αυτό το συμπέρανε από μόνη της ότι ήθελαν να τη σταματήσουν. Όχι, το γνώριζε, γιατί το ανέφερε πολλές φορές κάποιο πρόσωπο που το ίδρυμα. Εγώ να σε σκιώξω που τα μέσα, αρκετές φορές. Από τη διεύθυνση του Ιδρύματος εννοείται. Συγγνώμη. Από τη διεύθυνση του Ιδρύματος. Από την, ναι. Η γυναίκα σας είναι η μόνη ξενόγλωση, η μόνη αλλοδαπή που εργάζεται στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Είστε η μόνη ξένη τώρα. Ναι, έμεινε η μόνη ξένη. Έμεινε, εργάζονταν άλλες, παλιά. Ναι, παλιά εργάζονταν, φάντεσούλες, σκέφτανεσούλες, γιατί τούτοι επειδή έχει 7 χρόνια που δουλεύει και όλο το σπίτι όλων έμπαινους έχει. Ναι. Λύστε μου μια πορεία όμως, επειδή δεν καταγγέλθηκε από συναδέλφους της, μαρτύρησαν εμένα, αλλά η καταγγελία αρχικά έγινε από την 29χρονη τρόφιμο. Τα είχε και 29χρονη τρόφιμος με τη σύζυγό σας επειδή ήταν αλλοδαπή. Όχι, του τρόφιμου τώρα αν πάει και αμέσως στο ίδρυμα και δείξεις με μένα αν πεις ότι είναι αυτός που σε χτυπήσε, να πει ναι. Τον οποιοδήποτε εννοείται. Ναι, οποιοδήποτε πρόσωπο του δείξεις, είναι αυτός που σε χτύπησε, θα πει ναι. Είναι αυτός που σε χτύπησε, να πει ναι. Είναι αυτός που σε χτύπησε, να πει ναι. Μάλιστα. Άρα δηλώνει αθώα η σύζυγός σας και εκπροσωπείται από δικηγόρο. Τι θα ζητήσει, να επιστρέψει. Θα ζητήσει να επιστρέψει στην εργασία, να δικαιωθεί και να επιστρέψει στην εργασία της. Σίγουρα. Ναι. Και θα κάνει και καταγγελίες για αυτούς που χτυπάνε τα παιδιά εκεί, γιατί όποιος και να το κάνει, να του κοπεί το χέρι. Και αγωγές να γεννούν και καταγγελίες να γεννούν και από όλα να γεννούν. Άιστα. Γιατί αν υπάρχουν αυτοί οι ιδρυματικοί λειτουργοί και δεν είναι σύζυγός σας και είναι άλλοι, είναι συνένοχος. Είναι συνένοχοι αν το γνωρίζει και δεν το καταγγέλει όμως. Το ξέρετε. Συγγνώμη. Το ξέρετε ότι είναι συνενοχή με βάση τον ποινικό κώδικα, αν γνωρίζει ότι διαπράττεται ένα έγκλημα και μάλιστα εις βάρος ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες. Ένα λεπτό να τη ρωτήσω κάτι. Ναι, ρωτήστε. Στο ίδρυμα αυτή τη στιγμή εργάζονται δύο κοπέλες, ναι, ως φροντίστριες που πάνε και αυτές δικαστήριο. Γιατί χτυπήσατε. Από προηγούμενες υποθέσεις. Ναι, έχουμε υπόψη τα δημοσιεύματα του παρελθόντος. Εργάζονται ακόμα. Μάλιστα. Εργάζονται, λέει η σύζυγός σας. Εμείς είχαμε υπόψη ότι απομακρύθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, θα δώσει τα ονόματα με τον δικηγόρο της στο δικαστήριο. Φίλια. Ναι. Θα τα δώσει, λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, και στην πρώτη λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εκπρόσωπο του Γραφείου Ευημερίας. Η κυρία Μαρία Κυρατζή είναι στη γραμμή. Κυρία Κυρατζή, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Σοκράτος. Νομίζω ακούσατε την μαρτυρία, τον ισχυρισμό καλύτερα, της συγκεκριμένης εργαζόμενης. Λέει ότι δεν χτύπησε ποτέ την τρόφιμη, αδίκως απολύθηκε και ότι αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα της απέχθειας που καλλιεργήθηκε στο πρόσωπό της, γιατί λέει είναι αλλοδαπή εργαζόμενη. Θέλω, κύριε Σοκράτος, να διαχωρίσουμε τα δύο. Όσον αφορά το παρουσιαζόμενο αδίκημα από τη συγκεκριμένη κυρία, έχει ήδη γίνει καταγγελία στην αστυνομία, η οποία θα ερευνήσει τα επιμέρους ζητήματα για να μπορέσει να καταλήξει τι ακριβώς έγινε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε σε αυτόν το πλαίσιο δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περισσότερο, διότι λαμβάνονται καταθέσεις και σχηματίζεται αυτή η υπόθεση από πλευράς αστυνομίας. Ναι. Τώρα, εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει σίγουρα και σημαντικότατα είναι η ευημερία και η καλή κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι φιλοξενούνται σε αυτό το ίδρυμα. Οπότε οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας μέσα στα πλαίσια των επιθεωρήσεων συνεχίζουν να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, στο να διασφαλίζει ότι αυτά τα μέτρα λαμβάνονται. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο άτομο, χωρίς να τοποθετούμαστε τι ακριβώς είναι. Ναι, δεν θα τη δικάσουμε δημόσια, θα περιμένουμε τη διερεύνηση. Δεν είναι όμως κοντά στη συγκεκριμένη ενέργεια, στους ενίκους, όχι μόνο τη συγκεκριμένη, στους ενίκους αυτού του Ιδρύματος, οι οποίοι λόγω της κατάστασης τους είναι σε ευάλωτης. Ναι. Κυρία Κυρατζή, έκανε μια καταγγελία τώρα αυτή τη στιγμή. Λέει ότι και άλλες δύο ιδρυματικοί λειτουργοί, άλλες δύο φροντίστριες καλύτερα, είχαν κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό τροφίμων και ότι βρίσκονται ακόμη στο ίδρυμα ως εργαζόμενες. Μα διάφορα πράγματα έχουν ακουστεί, κύριε Σοκράτους, και το γεγονός ότι είχαν, που όπως πολύ καλά επισημάνατε και εσείς, ότι κάποια άλλα περιστατικά, τα οποία εμείς να έχουν καταγγελθεί ή να έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο από πλευράς Ιδρύματος των τελευταίων καιρό, δεν είδαμε. Οπότε θέλουμε να διερευνηθεί ολόκληρο αυτό το πλαίσιο, προκειμένου και στον κόσμο μπροστά έξω να
πρωτίστω να διασφαλίσουμε την ευημερία των ανθρώπων, ναι. αλλά να φύγουν και οι ευκαιρίες των ανθρώπων. Διότι σε αυτό το πλαίσιο τώρα να αρχίσουμε να λέμε επιμέρου ζητήματα, δεν νομίζω. Όχι, αλλά επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται καταγγελίες για το συγκεκριμένο ίδρυμα, γίνονται ελέγχη και σε ποια συχνότητα, κυρία Κυρατζή. Συνεχώς και για τον λόγο ακριβώς, επειδή μπορεί μια συγκεκριμένη περίοδο αυτό το ίδρυμα να χρειαζόταν περαιτέρω στήριξη, γιατί εμείς τους συνεργάτες μας τους σεβόμαστε. Γι' αυτό υπάρχουν και λειτουργοί των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας σε πιο συγκεκριμένο και σταθερό πλαίσιο, που είναι στο Ίδρυμα πολύ τακτικά και σε όλες τις συναντήσεις και εκτός από τις επιθεωρήσεις που γίνονται, ναι. προκειμένου να δούμε και να βοηθήσουμε μια κατάσταση που μπορεί κάποιες ναι. στιγμές να έχει κάποια ξημένα ζητήματα να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν υποθέσεις που είναι στο δικαστήριο με καταγγελίες εναντίον φροντιστριών. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία εξετάζονται, τα οποία όμως να το αφήσουμε ξεχωριστά από το θέμα της συνέχειας ναι. της καλής λειτουργίας του Ιδρύματος. Αυτό μας έπρεπε. Ναι, δεν εργάζονται όμως το Ίδρυμα αυτές οι κατηγορούμενες. Μάλιστα. Άρα απορρίπτεται αυτό που λέει η συγκεκριμένη, η οποία κατηγορήθηκε από την αστυνομία για το ξυλοδαρμό της 29χρονης. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυρατζή, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, έτσι σύντομα να δούμε τι γίνεται με το θέμα των τριών αστυνομικών που συνελήφθηκαν. Ήταν πέντε, οι τρεις εξ αυτών ήταν αστυνομικοί, ο ένας οδηγός υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Γενικού Εισαγγελέα, για υπόθεση σωματεμπορίας, ότι συμμετείχαν σε όλη αυτή την καλά οργανωμένη υπόθεση, όπου υποδέχονταν, ήταν τμήματος αλλοδαπών και μετανάστευσης, υποδέχονταν εργαζόμενες, γνώριζαν ότι πηγαίνουν σε συγκεκριμένο χώρο για αυτό το σκοπό και έκαναν τα στραβά μάτια, αν μη τι άλλο, τις διευκόλυναν να προσέλθουν στην Κύπρο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ο κ. Ανδρέας Αγγελίδης, είναι μαζί μας.